Εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε την Πάγια Αντωνιπούλου, η οποία με τη σειρά τη θα καλωσορίζει του αγαπητού και εκλεκτού καλεσμένου. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Κώστα Εφαντίν, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο καλό μα συνάδελφο ο Ανδρέα Ρομπόπουλο. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, από ήχο, ξεκινάμε από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο. Το ρεπορτάζ, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνετε πάντα. Πρώτα προηγήτω. το ρεπορτάζ, μετά το σχόλιο μα. Μετά με. το σχόλιο πάντα. Μα λοιπόν, μάθαινε μάθει ο Θανάη στι σχολέ δημοσιογραφία που ήταν καθηγητή. Όχι, εσύ ήμασταν εσύ... πολύ νέοι. Μην, ε, μην, μην προσπαθεί <laughs> να καταδείξει ότι είσαι μικρότερο ηλικιακά, διότι είναι γνωστό τη ότι αν έχει διδάξει ένα από του δυο μα, εσύ. Σωστό. Και το έχει κάνει κιόλα. Λοιπόν. Οπότε, στον Αντρέα, από ήχο συνάντηση με Ερντογάν και τα σημερινά βεβαίω από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δύο πράγματα έχουμε. Πρώτον, πλέον έχει δοθεί στη δημοσιότητα το περιβόητο μνημόνιο που υπέγραψε η Άγκυρα με τη Λιβύη. Ε, τελικά αυτό το μνημόνιο είναι συμφωνία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή γιατί το βαφτίσανε μνημόνιο τελικά από την Άγκυρα. Ε, ουσιαστικά ορίζει τι συντεταγμένε που συμφώνησαν με τη Λιβύη. Είναι μια πιο στενή ζώνη από αυτήν που παρουσιαζόταν στου χάρτε πριν αποκαλυφθεί ναι. αυτό το μνημόνιο. Το θέμα είναι ότι όντω χωρίζει διαγώνια ε, το δυτικό μέρο τη Ανατολική Μεσογείου, αποκόπτει τελικά ουσιαστικά το 12 με την Ανατολική Μεσόγειο. Ε, το θέμα είναι πώς θα ισχύσει. Η συμφωνία αναφέρει μέσα ότι όποιες διαφορές θα επιλύονται μεταξύ με τη διά της διπλωματικής οδού. Ε, λέει ότι θα κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη και ότι εάν ένα ένας από τους δύο συμβαλόμενους αποφασίσει να ορίσει ΑΟΣ με άλλες γειτονικέ χώρες θα πρέπει να το, πει άλλο, να το ενημερώσει τον άλλο συμβαλόμενο και να τον, ε, να τον, έχει να συμμετέχει και σε αυτές τις νέε νέες συνομιλίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Λιβύη θα δεσμευτεί τελικά, Προφανώς. αν συμβεί αυτό. Ναι. Ε, το θέμα είναι αν θα περάσει και από την Εκκυβουλή. Η Τουρκία έχει επισπεύσει σήμερα όλη τη διαδικασία. Έχει περάσει ήδη από την Επιτροπή στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το βράδυ αναμένεται να ψηφιστεί. Βιάζεται πάρα πολύ. Ο Ταγί Περντογάν σήμερα έκανε δηλώσει στου δημοσιογράφου επιτέλου, ε, διότι έμεινε στην Αγγλία οπότε το βράδυ δεν επέστρεψε. Προσεκτικέ μπορεί να, να τι ε, Είναι προσεκτικέ και αποκαλύπτουν ορισμένε πτυχέ τη συζήτηση που υπήρχαν. Βέβαια, συμπίπτουν όλο το ρεπορτάζ που είχαμε από χθε το βράδυ. Το θετικό, α πούμε, και το σημαντικό είναι ότι χαρακτήρισε επικοδομητικέ συνομιλίε που είχαν για το προσφυγικό με την ελληνική κυβέρνηση. Είπε ότι ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία διαμαρτυρήθηκε για το προσφυγικό προ τον ε, κύριο Ερντογάν. Ε, Τη είπε ότι εσεί είστε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσετε του εταίρου για αυτό το θέμα. Αλλά ίσω είναι σημαντικό ότι ζήτησε. Άρα, λε, είναι σαν να μα δίνει επιχείρημα στη φαρέτρα μα για να ζητήσουμε από του Ευρωπαίου περισσότερε περισσότερες και άμεσε παρεμβάσει. Ε, σίγουρα, άμεσε παρεμβάσει και το κυριότερο γιατί τα είπαν λεφτά περισσότερα. Ακριβώ. Άλλη... Ε, αλλά είναι στη δική μα επιχειρηματολογία το να παρέμβει η Ευρώπη που σίγουρο, λέμε. Να το πούμε σίγουρα. σίγουρα. Από την άλλη, όμω, ζήτησε και πάλι από την Ελλάδα λέγοντα ότι έρχονται σε εσά πάρα πολλοί τρομοκράτε του λαϊκού επαναστατικού μετώπου και γκουλενιστέ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταντήσει να του υποθάλπει όλου αυτού. Θέλουμε τη συνεργασία σα και αν την ποτέ, έχουμε, ποτέ, Και, ποτέ. και αν, ποτέ. αν την έχουμε τη συνεργασία σα, θα έχετε τη συνεργασία μα στο προσφυγικό. Και έδωσε την εντύπωση ότι έφυγε ικανοποιημένο από αυτό το κομμάτι και ότι περιμένει κάτι να, να προχωρήσει. Πριν πάμε στον κύριο Εφαντή, ε, μία ενημέρωση λίγο πώ αντιμετωπίζει ο τουρκικό τύπο. Η, η έμφαση που δίνει και στα ελληνικά ζητήματα, μικρή μεγάλη, είναι και ένα δείκτη τη σημασία που έχει που δείχνει. Είναι γεγονό. Όλε αυτέ οι μέρε ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το αυτό που ήταν για τον ελλαδικό τύπο. Ε, σήμερα το πρωί για τη συνάντηση είχαν πολύ λίγα πράγματα δεν είχαν ακόμα την ενημέρωση. Σωστά. Τα γη Περδογάν την έκανε μόλι δύο ώρε πριν. Οπότε πιστεύω ότι αύριο θα έχουν πολύ περισσότερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Φυσικά είπε ότι συζητήθηκε για το θέμα του μνημονίου. Ότι είπε πω πιστεύει πω είναι συμβατό με το διεθνέ Ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μα είναι πάρα πολύ προσεκτικό, είπε. Και αυτά ε, ε, Αμετανόητο λοιπόν και ο, κίνητος, αμετανόητος αμετανόητος και είπε θέμα. ότι θα περάσει το ταχύτερο από τη Βουλή. Άφησε ένα παραθυράκι όμω. Είπε ότι πρέπει να σταθεί στο ύψο τη και η κυβέρνηση τη Λιβύη. Φαίνεται ότι και ο ίδιο το έχει αμφιβολίσει για το κατά πόσο θα Σωστά. περάσει από τη Βουλή στη Λιβύη. Νομίζω αυτό. με αυτό να ξεκινήσουμε τον κύριο Ιφαντή. Αν είναι συμβατό με το διεθνέ δίκαιο. <laughs> Εντάξει. με, το διεθνές, με το δίκαιο τη θάλασσα δεν είναι συμβατό. Δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία είναι λίγο το μπέρδεμα πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, οπότε θεωρητικά μπορεί ανά πάσα στιγμή να πει ότι δεν αναγνωρίζει τις πρόνοιες ναι. τις ε, συνθήκη. αλλά αυτό είναι ένα νομικοφανές επιχείρημα από αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία κατά καιρού για να αυξήσει ή να ενισχύσει ή στην απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνει να, να για ελάχιστη δυνατή νομιμοποίηση έτσι. Ναι. Δηλαδή, με τους Τουρκοκύπριους, ακόμα και εκεί. Με κάποια οντότητα που δεν αναγνωρίζει κανείς, υπέγραψε συμφωνία. Το ίδιο λοιπόν και με την Λιβύη. Απλώς μια παρατήρηση για το ζήτημα της, γιατί το ονομάσανε μνημόνιο. Η ερμηνεία που δίνει. Memorandum. Memorandum of understanding. Mem μνημόνιο κατανόηση. κατανόηση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Έτσι. Είναι μια συμφωνία. Λοιπόν, η ερμηνεία που δίνουν κορυφαίοι αρθρογράφοι στην Τουρκία είναι. Πάλι ένα νομικό άλμα που θα επιτρέψει στη Λιβύη να μην υποχρεωτικά ζητήσει την κύρωση από το κοινοβούλιο. Μια κύρωση που δεν μπορεί να πάρει. που δεν μπορεί να πάρει. γιατί δεν ελέγχει το κοινοβούλιο. Δεν είναι έτσι, προφανώ. Δύο κυβερνήσει ουσιαστικά. Λοιπόν, η άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι οι εξελίξει είναι ραγδαίε. Είναι εξαιρετικά γρήγορε. Η Τουρκία τρέχει και. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα της κύρωσης θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες, οπωσδήποτε. Ε, από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι... Για το τι θα κάνει, έτσι. Ακριβώς, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, με το ερώτημα αυτό είναι μετά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ε, 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 εάν όλο αυτό το ερμηνεύσουμε και νομίζω σωστά το ερμηνεύουμε ως απόπειρα δημιουργίας εντελεσμένων, τότε θα επιχειρήσει να περάσει στην πράξη πολύ πολύ γρήγορα εφόσον δεν συμβεί, δεν έχουμε κάποια δραματική εξέλιξη. Δραματική, όχι κατά ανάγκη άσχημη, κάποια παρέμβαση που θα αναγκάσει και εμά και αυτού, είτε να κάτσουμε στου τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε θα αναγκάσει την Τουρκία να επαναχωρήσει. Δεν το βλέπω πιθανό. Περισσότερο θεωρώ πιθανό να υπάρχουν εξελίξει στη Λιβύη και μία είτε πάγωμα τη διαδικασία στη Λιβύη είτε επαναχώρηση. Μας. Στο κομμάτι του μεταναστευτικού όμω, ρίχνοντα την μπάλα στην εξέδρα, πετώντα τον μπαλάκι σε εμά, τι θα καταφέρει τελικά να Δηλαδή, κατά πόσο μπορούμε να πιέσουμε εμεί την Ευρώπη να του δώσει περισσότερα χρήματα, όπω ο Αντρέα. Δεν πετάει το, το μπαλάκι σε εμά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη τακτική. Ποιο είναι ο πιο ευάλωτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Είναι η Ελλάδα. Ποιο μπορεί να πιέσει έτσι, όσο, έτσι, για όλα αυτά η Ελλάδα, να. λοιπόν θα είναι αποτελεσματική. Δεν το ξέρουμε, είναι αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει το τέλο άλλη εβδομάδα Σύνοδο Κορυφή που είναι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό στο επίκεντρο την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή. Πάντω για, έτσι, περισσότερα, έτσι λεφτά, για θέλ... περισσότερα λεφτά για να το πούμε έτσι λαϊκά δεν το βλέπετε. Γιατί κάθε φορά με αυτή τη λογική α, που θα εκβιάζει ο Ερντογάν εμέσω ή αμέσω στην Ευρώπη. Θα πρέπει, ξέρετε, να βγει Πάντως... ένα κονδύλι σημαντικό. Η Μέρκελ πάντω έχει δώσει σημεία ότι προτίθεται να δώσει λεφτά. Για να τα βλέπουμε. Και τα έχει, έχει πει και βεβαίω και για το θέμα του Δουβλίνου 2. Η γερμανική Στο. πλευρά έχει έχει Από κάνει ένα, βήματα, είναι αλήθεια. Απ' την άλλη όμως και για την Τουρκία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το υπόσχευμα. Είναι πρόβλημα αλήθεια πρόβλημα. Έχει είναι. κοντά 4 εκατομμύρια, έτσι, να έχουμε και λίγο. Ε, πέρα, συνέστηση μεγεθών. Πέρα, πέρα, πέρα από αυτό, και το κατανοεί και η Ευρώπη. Πέρα από αυτό, ε, για τον πρόεδρο Ερντογάν το μεταναστευτικό κατέστηκε πολιτικό πρόβλημα. Και φάνηκε κύριος στις αυτοδικητικές εκλογές. Ακριβώς. Στην Κωνσταντινούπολη για αυτό την έχες. Και όχι μόνο. Σαφές, πάρα πολύ από την αντιπολίτευση. Είναι σε... Η οποία δυστυχώς η αντιπολίτευση χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό για να τον χτυπήσει. Πράγμα, να, σας να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να, είστε να είστε καλά. Ανδρέα Ανθρωπόπουλος και Κωνσταντής, να είστε καλά και οι δύο.